Κατά τα άλλα, Σοφία Δήμτσα, στο εσωτερικό της κυβέρνησης συνεχίζεται ο εμφύλιος με αφορμή την έκρηξη του πληθωρισμού που έφτασε το 5,4%. Μάλιστα, πριν από λίγο η Λούκα Κατσέλη για δεύτερη φορά σε λίγες ώρες απέδωσε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις αυξήσεις των έμεσων φόρων που αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών για τα καύσιμα, τα ποτά και τα τσιγάρα. Βολές λοιπόν εκατέρωθεν μέσα σε λίγες μέρες και σε λίγες ώρες. Μέσα σε ένα 24ωρο πάντως, Λίνα, έχουμε και δεύτερη απάντηση από την κυρία Κατσέλη στον Γιώργο Κωνσταντίνου. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ερωτώμενος από δημοσιογράφους, είπε ότι σαφώς και η αύξηση των φόρων επηρεάζει τον πληθωρισμό, όμως υπάρχει και κερδοσκοπία. Απήντησε χθες η κυρία Κατσέλη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή, δίνοντας μάλιστα και τα σχετικά έγγραφα, ότι η αύξηση των περισσότερων ειδών οφείλεται στις αυξήσεις του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Σήμερα, σε συνέντευξη τύπου, η κυρία Κατσέλη ρωτήθηκε και πάλι για την αύξηση του πληθωρισμού. Αυτό που είπε λοιπόν είναι ότι όταν έχεις αύξηση της φορολογίας, σαφέστατα αυξάνεται και ο πληθωρισμός. Ο στόχος, μας είπε η κυρία Κατσέλη, είναι να μειώσουμε τις τιμές στα είδη που δεν επιβαρύνονται από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Και αυτό κάνουμε. Έδωσε μάλιστα και ένα παράδειγμα, Λίνα, η κυρία Κατσέλη. Είπε ότι το 39% των προϊόντων που μετράει ο πληθωρισμός αυξήθηκαν 11 ως 12% λόγω της αύξησης του ΦΠΑ και της αύξησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Αντίθετα, το υπόλοιπο 61%, το οποίο δεν επηρεάζεται από τις αυξήσεις στους ειδικούς φόρους και στα καύσιμα, αυξήθηκε 1%. Η παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομίας είναι να μειώσει αυτό το 1%, γιατί στα άλλα είδη, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά η κυρία Κατσέλη, δεν μπορεί να παρέμβει. Συνεχίζεται λοιπόν, Λίνα, τον μπράντο φέρ των δηλώσεων ανάμεσα στους δύο υπουργούς και μάλιστα η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομίας είναι ότι ο πληθωρισμός θα ανέβει και άλλο τους επόμενους μήνες, καθώς θα περάσει η νέα αύξηση από την 1η Ιουλίου του ΦΠΑ στα καύσιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Πάντως προς το παρόν έχουμε άλλη μια καρφάρα πληθωριστική της κυρίας Κατσέλη εναντίον του κυρίου Παπακοσταντίνου και πάμε να δούμε τι δήλωσε σε συνέντευξη τύπου. Εάν εξαιρέσουμε το 39% του τιμαρίθμου, το οποίο αυξήθηκε προς 11%, 12% για την ακρίβεια, λόγω των ειδικών φόρων κατανάλωσης, το υπόλοιπο 61% του τιμαρίθμου αυξήθηκε μόνο 1%.